Καλώς ήρθατε. Πάμε να κάνουμε νόστιμα σιροπιαστά φιονκάκια. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε 400 γραμμάρια ζάχαρη, 600 ml νερό και βράζουμε για 5 λεπτά. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Χτυπάμε ένα αυγό. Με 50 γραμμάρια ζάχαρη να φρατέψει. Ρίχνουμε 50 ml λάδι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε 150 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 5 γραμμάρια μπέικιν. Δουλεύουμε την ζύμη σε λαδωμένη επιφάνεια. Την χωρίζουμε σε 10 μέρη. Με λαδωμένα χέρια τα κάνουμε μπαλάκια. Λαδώνουμε το ταψί μας. Τους δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κάνουμε σχέδιο όπως σας δείχνουμε. Και τοποθετούμε ένα αμύγδαλο στο κέντρο. Βάζουμε τα γλυκάκια. Και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Όσο είναι καυτά, τα σιροπιάζουμε με κρύο σιρόπι. Αφήνουμε για τουλάχιστον 6 ώρες πριν σερβίρουμε. Αν τα αποθηκεύσουμε στο ψυγείο, είναι ακόμα πιο νόστιμα. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!